η 200η αυτή επέτειος αποτελεί ένα γεγονός με τεράστια ιστορική αξία, η οποία δεν περιορίζεται τοπικά, αλλά αποκτά οικουμενικότητα, γιατί δεν επρόκειτο για μία απλή εξέλιξη κάπου σε μία μικρή και ασήμαντη πόλη της Ελλάδος. Ήταν το Μεσολόγγι που τόλμησε την έξοδο, το προπύργιο της ελληνικής επαναστάσεως στη Δυτική Ελλάδα, αλλά και ένας τόπος στον οποίο ανθούσαν τα γράμματα, οι τέχνες, η τυπογραφία, η νοσοκομιακή περίθαλψη και πόσα άλλα δείγματα πολιτισμού, εκλάμψης φωτός μέσα στο σκοτάδι το πυκνό της σκλαβιάς. Τι αντίκτυπο είχε η έξοδος, τεράστιο, τόσο στο εσωτερικό της χώρας, όσο και στο εξωτερικό. Συνταράχθηκε στη θέμελα η Ευρώπη και όλοι οι πολιτισμένοι λαοί από την βαναυσότητα του πολιορκητή, αλλά κυρίως από την τόλμη και την αποφασιστικότητα των εξοδητών προγόνων μας. Οι Μεσολογγίτες υπερασπίστηκαν την πόλη τους, την ιστορία τους, τον πολιτισμό τους. Η αυτοθυσία τους δίδαξε στους ανθρώπους ότι αξίζει να παλέψεις για τον τόπο σου όταν αυτός βάλεται ή απειλείται. Στο εξής, η έννοια του πολιτισμού λαμβάνει νέα διάσταση στο μυαλό των ευαισθητοποιημένων πολιτών. Διαδίδεται παντού το μήνυμα ότι αξίζει να διασώσεις την τοπική σου ιστορία, τα ήθη και τα έθιμά σου, τη γλώσσα σου, τη θρησκεία σου, τα Άγια και τα Ιερά σου. Και ένα άλλο στοιχείο αυτής της εξόδου ήταν αξιοθαύμαστο. Το γεγονός της ομοθυμίας και της ομοψυχίας. Ας αναλογιστούμε πόσο ζηλευτό είναι αυτό το χαρακτηριστικό, ειδικά στην εποχή μας, η οποία συνήθως λειτουργεί διασπαστικά και ατομοκεντρικά. Οι Μεσολογγίτες πρόγονοί μας συστρατεύτηκαν, συναποφάσισαν, συμφώνησαν, συνέπραξαν. Όλοι μαζί με το αίμα τους συνυπογράψανε την μεγάλη έξοδο. Μαζί θυσιάστηκαν. Όλοι μαζί τιμούνται σαν μία γροθιά, σαν ένας άνθρωπος. Όλοι μαζί και εμείς λοιπόν θα τους τιμήσουμε. Όλοι οι φορείς, ανάμεσα στους οποίους και η Ιερά Μητροπολή μας, Ετωλίας και Ακαρνανίας, η οποία με την χάρη του Θεού προτίθεται και προετοιμάζεται να διοργανώσει πολλές και διαφορετικές εκδηλώσεις. Όλο το έτος 2026 η τοπική μας Εκκλησία θα το αφιερώσει στην ιστορική αυτή επέτειο. Όλοι οι μήνες του χρόνου 2026 θα είναι εορταστικοί. Σε όλες τις ενορίες, σε όλες τις ιερές μονές της περιφέρειας Μεσολογγίου και σίγουρα ο νεοσύστατος τομέας πολιτισμού της Μητροπόλεως μας θα πρωτοστατήσει στην προσπάθεια αυτή. Επιθυμούμε να γνωρίζετε ότι η Ιερά Μητροπολή μας είναι πρόθυμη να συνεργαστεί με κάθε ενδιαφερόμενο φορέα και σύλλογο και είμαστε διαθέσιμοι για συνεργασία σε οτιδήποτε κι αν χρειαστεί, με απότερο σκοπό τον αρτιότερο και λαμπρότερο εορτασμό αυτής της επετείου. Ταπεινή μας επιθυμία και διακαής προσευχή μας είναι το επετειακό έτος 2026 να αποτελέσει ορόσημο για την τοπική μας κοινωνία, μία παρακαταθήκη πολιτισμού για τις επόμενες γενιές, να καταστεί θεμέλιο εξωστρέφειας με προοπτική το μέλλον, κοντολογής, να επιδιώξουμε όλοι μαζί
την προβολή της τοπικής μας ιστορίας σε ολόκληρο τον κόσμο, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Μπορούμε να εργαστούμε προς αυτή την κατεύθυνση όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς. Το μόνο που έχουμε ανάγκη και σίγουρα το διαθέτουμε είναι η ομοψυχία και η αποφασιστικότητα των προγόνων μας για να μας εμπνεύσει. Θα ήθελα να ευχαριστήσω εξ όρης ψυχής και καρδίας τον Δήμαρχο Μεσολογγίου, διότι με προσεκάλεσε να έρθω στη σημερινή εκδήλωση. Φυσικά έλαβε και την άδεια του συνοδευτά του Μητροπολίτου, γιατί βεβαίως είναι άλλες Μητροπόλεις. Αλλά μέσα στην Ετωνοκαρνανία, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ξέρουμε ότι υπάρχει ένας ιστορικός νόμος που λέγεται ετερογωνία των σκοπών. Όταν ο ιστορικός αυτός νόμος μιλάει για ετερογωνία των σκοπών, εννοεί ότι ξεκινάει ένα έργο, αλλά ίσως δεν τελειώνει, αλλά αυτό γονιμοποιεί άλλα έργα. Νομίζω ότι αυτός ο ιστορικός νόμος εκπληρώθηκε εδώ στο Μεσολόγγι. Ξεκίνησε ένας αγώνας, ο οποίος βέβαια είχε την κατάληξη της ηρωικής εξόδου, φάνηκε ότι καταστράφηκε αυτός ο αγώνας, αλλά γονιμοποίησε τη μετέπειτα εξέλιξη και βεβαίως την απελευθέρωση και τη συγκρότηση του πρώτου ελληνικού κράτους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και θέλω να συγχαρώ και τον Δήμαρχο Μεσολογγίου και τον Σεβασμιό του Μητροπολίτη που μας ανακοίνωσε προηγουμένως όλο αυτό το πρόγραμμα το οποίο έχει να κάνει. Θεωρώ ότι το κέντρο θα είναι, ο κήπος των Ιερών. Και επειδή εκεί υπάρχουν τα διάφορα μνημεία, θα ήθελα να κάνω μια πρόταση με την έννοια ότι έχει γραφεί ένα καταπληκτικό βιβλίο της νομίζω Λαμπρενής Κουφάκη, το οποίο βιβλίο επιγράφεται «Η συμβολή των γυναικών της Ρούμελης στον αγώνα της ανεξαρτησίας του 21». Άρα, όπως συζητήσαμε και με τον κύριο Δήμαρχο και το βρήκε πάρα πολύ ενδιαφέρον, θα πρέπει ένα μνημείο μέσα στον κήπο των Ηρώων για την ομιλία της γυναίκα που αγωνίστηκε κοντά είτε μόνη της ή μαζί με τους πρωταγωνιστές. Και βέβαια ξέρουμε ότι το Μεσολόγγι έχει πολύ μεγάλη ιστορία και έπαιξε σημαντικό ρόλο. Δεν αποξενώνεται από την Ετωνοκαρνανία. Συμμετέχουμε και θα συμμετάσχουμε όλοι οι Ετωνοκαρνάνες, γιατί βλέπουμε τους δημάρχους εδώ, για αυτό το γεγονός. Και φυσικά και εμείς θα κάνουμε ως Μητρόπολη Ναυπά και Αγίου, γιατί πιθανόν να το ξέρετε ότι ο τότε Μητροπολίτης Πορφύριος ήταν Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Άρτης. Και ο τότε Επίσκοπος Ρογών Ιωσήφ ήταν βοηθός του Μητροπολίτου Πορφυρίου Ναυπάκτου και Άρτης. Άρα και εμείς θα συνδράμουμε όσο μας επιτρέψουν οι δυνάμεις μας και στην Ναύπακτο προκειμένου να εορτάσουμε αυτό το λαμπρό γεγονός της ιστορίας μας. Ευχαριστώ. Είμαστε όλοι κυρίως προσκυνητές του μεγάλου θαύματος της εξόδου του Μεσολογγίου και αναφέρομαι στη λέξη θαύμα, γιατί αποτελεί όχι μόνο για μας εδώ τοπικά, για τη χώρα ολόκληρη, για τον κόσμο ολόκληρη, παράδειγμα αξιών που έχουν να κάνουν κυρίως με ένα πράγμα. Με ένα πράγμα που νομίζω ότι αποτελεί και τον φάρο και την πηξίδα στην οποία θα πρέπει και σίγουρα θα κινηθεί ο στρατηγικός σχεδιασμός της Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου. Τι είναι πάνω απ' όλα αυτό που κρατάμε από την έξοδο, αυτό που συγκλονίζει και συγκλώνησε και τότε ιστορικά, αλλά και συγκλονίζει ακόμα τις ψυχές όλων των ανθρώπων που γνωρίζουν την ιστορία αυτού του τόπου. Είναι η αυτοθυσία. Η υπέρτατη αυτοθυσία, η οποία δεν προήλθε και δεν έγινε έτσι ξαφνικά ή από ατύχημα, γιατί έχουν γίνει και άλλα τέτοια γεγονότα, ίσως τυχαία. Εδώ δεν ήταν τυχαίο. Υπήρχε η σχεδιασμένη, η ομόθυμη πάνω απ' όλα, και έρχομαι να συμφωνήσω σε αυτού με του Σεβασμιού του Μητροπολίτη, το γράψατε και σε αυτό το υπέροχο βίντεο, κύριε Δήμαρχε. Γράφει αυτή τη λέξη μαζί. Είδαμε ωραίες εικόνες και είχε μια πολύ ωραία λέξη με την οποία παίρνουμε μαθήματα. Μαζί την πήραμε την απόφαση. Όλοι μαζί. Και την συναποφασίσαμε για να κάνουμε την απόλυτη θυσία η οποία αποτελεί για όλους εμάς
τους απόγονους αυτών των ηρώων, αυτών των ανθρώπων. Τι, ένα πρέπει, όχι μόνο να τους τιμήσουμε, αλλά και ένα πρέπει να προσπαθήσουμε για να μην λιώνεστε, απέχουμε μακράν από αυτές τις προσωπικότητες. Όσο και να θέλουμε να λέμε ό,τι θέλουμε να λέμε, δεν έχουμε καμία σχέση με αυτούς τους ανθρώπους ως προς την αξιακή μας ταύτιση. Το ζούμε κάθε μέρα. Ζούμε κάθε μέρα μια κοινωνία σε κρίση. Και νομίζω αυτό είναι το σπουδαιότερο που έχουμε να κάνουμε και για τη Μεσολόγγη και για την Ελλάδα ολόκληρη. Μια επιστροφή σε αυτές τις ρίζες και τις αξίες όπως εκείνων των ανθρώπων. Πρέπει να γυρίσουμε σε αυτό. Νομίζω είναι το μεγαλύτερο μήνυμα και το μεγαλύτερο μάθημα που έχουμε να πάρουμε από την έξοδο. Από εκεί και πέρα, προφανέστατα, αποτελεί για όλους μας η 200η επέτειος της εξόδου να γιορταστεί με λαμπρότητα και να είστε βέβαιοι ότι μαζί θα είμαστε εδώ για να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια, όχι για κανένα άλλο λόγο. Δεν θα κρυφθεί αυτή η τιμή σε αυτούς τους ανθρώπους από το πόσες εκδηλώσεις, πώς θα είναι. Θα κρυφθεί από το πώς θα μπορέσουμε να επιστρέψουμε εκεί, σε αυτή την καρδιά, σε αυτή την ψυχή, σε αυτόν τον λογισμό. Να είστε καλά. Το Σάββατο του Λαζάρου 4 Απριλίου του 1936, κατά την 110η επέτειο της εξόδου, ο Δήμαρχος Χρήστος Ευαγγελάτος, υποδεχόμενος στο Μεσολόγγι τον Βασιλέα Γεώργιο Β', τον προσφώνησε ξεκινώντας με αυτά ακριβώς τα λόγια. «Το χώμα που πατείς, αυλακωμένο με το αίμα ηρώων από κάθε τόπο, ομιλεί κατά χιλιούς τρόπους, γιατί θαύματα θυσίας είναι ικανοί οι Έλληνες όταν είναι ενωμένοι και όταν τους κινούν μεγάλα ιδανικά». Σεβασμιότατε Μητροπολίτα Ιτωλίας και Καρδανίας, κύριε κύριε Δαμασκηνέ. Σεβασμιότατε Μητροπολίτα Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίους, κύριε κύριε Ρώθη. Κύριε Περιφερειάρχη, κύριε Βουλευτά, κύριοι συνάδελφοι στην τοπική αυτοδιοίκηση, ξάδελφοι και κύριοι δαυμότητε, αγαπητοί αντιπεριφερειάρχες, αγαπητοί συνάδελφοι, δήμαρχοι, εκπρόσωποι και διοικητές των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων, κύριε Πρίτανη, αγαπητά μέλη όσα είστε παρόντα της επιτιμή επιτροπής που θα ανακοινώσουμε λίγο μετά, εκπρόσωποι των φορέων και συλλόγων. Αγαπητοί σαφέστατοι δημότες, έτσι πρέπει να μας βρουν τα 200 χρόνια από την έξοδο. Να μας κινούν μεγάλα ιδανικά, ενωμένους, να είμαστε ικανοί για θαύματα. Την επομένη μέρα της διηγήσεως οριστικοποιήθηκε η απόφαση να λάβει και επίσημα το ταπεινό και έξοχο Μεσολόγγι το όνομα που η ιστορία έχει ήδη του απονείμει, Ιερά Πόλης. Τόσα χρόνια μετά από εκείνη τη μέρα και λιγότερο από 2 χρόνια πριν τη 200η επέτειο της εξόδου των ελεύθερων πολιτικημένων, βρισκόμαστε σήμερα όλοι μας εδώ, με σκοπό να διακηρύξουμε για πρώτη φορά τη θέλησή μας να εκπληρώσουμε το δικό μας καθήκον. Όλοι μαζί, εμείς που αξιωθήκαμε να ζούμε σε τούτον τον ευλογημένο τόπο, οι επιφανείς και οι αφανείς, οι αξιωματούχοι και οι απλοί δημότες, οι κάτοικοι και οι εργαζόμενοι και οι φίλοι, οι προσκυνητές και επισκέπτες του Δήμου μας, οι Έλληνες και φιλέλληνες, όλοι ενωμένοι, όλοι ευπρόσδεκτοι σε αυτό το μεγάλο εγχείρημα. Ένα εγχείρημα που αν μελετήσουμε και αναλογιστούμε το ιστορικό του μέγεθος και περιεχόμενο, το πανελλήνιο και πανανθρώπινο, της μοναδικής στην παγκόσμια ιστορία, εθουλουσίας και ομόψυχης εξόδου, θα κατανοήσουμε γιατί όλοι οι άνθρωποι στους οποίους απευθυνθήκαμε, όσο σημαντικοί και επιφανείς και κατεξιωμένοι κι αν ήταν, εκδήλωσαν ανυπόκριτο θαυμασμό και σεβασμό για τη θυσία των προγόνων μας. Κάποιοι μάλιστα εξέβασαν και ευγνωμοσύνη. Αποφασίσαμε λοιπόν ότι θα κινηθούμε σε κάθε χώρο, σε κάθε επιμέρους εγχείρημά μας, στο ύψιστο δυνατό επίπεδο. Και με αυτό τον γνώμονα κινούμαστε ακόμη. Ξεκινήσαμε από το μηδέν. Η πρώτη μας πρωτοβουλία απευθύνθηκε στον κορυφαίο πνευματικό θεσμό της Ελλάδας, την Ακαδημία των Αθηνών.
απευθύναμε επιστολή στον πρόεδρο της Ακαδημίας. Είχαμε την καλή τύχη να προεδρεύει φέτος ένας παγκόσμιος Έλληνας, ένας κορυφαίος διεθνός επιστήμονας του διαστήματος, ο καθηγητής Σταμάτης Κρυμισής. Μας δέχτηκε στο γραφείο της στην Ακαδημία και ζήσαμε εκεί μαζί του κάτι μοναδικό. Ο άνθρωπος που το έργο του έχει ξεπεράσει τα όρια του ηλιακού μας συστήματος, αποδέχτηκε συγκινημένος την πρότασή μας να είναι ο επίτιμος πρόεδρος της επιτιμή επιτροπή του Δήμου μας για την 200η έξοδο, επέτειο της εξόδου. Ύστερα, από δική του εισήγηση, η Ακαδημία Αθηνών ομόφωνα αποδέχτηκε την πρότασή μας και έθεσε υπό τη δραματική αιγίδα της την επιτιμή επιτροπή για το 2026. Ο δρόμος για τη σύσταση της επιτροπή, της επιτιμή επιτροπής, με κορυφαίες προσωπικότητες του πνευματικού, ακαδημαϊκού, καλλιτεχνικού, επιστημονικού και όχι μόνο στερεώματος της Ελλάδας, ήταν πλέον ορθάνικτος. Και πράγματι, όπως θα διαπιστώσετε σε λίγο, η Επιτροπή μας απαρτίζεται από το απάβλεσμα της ελληνικής διανόησης, αλλά και του γενικότερου κοινωνικού γίγνεσθε της πατρίδας μας. Όμως, η πολυεπίπεδη προσπάθειά μας δεν σταματά εδώ, αλλά συνεχίζεται ακάματα, με επιμονή και αφοσίωση, φέρνοντας νέους άριστους καρπούς. Η Υπουργός Πολιτισμού, κυρία Μελδόνη, αφού γράστηκε την προσμονή της πόλης μας για τη μεγάλη επέτειο και αποδέχθηκε τις προτάσεις μας, την υλοποίηση των οποίων και θα υποστηρίξει. Η αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού είναι πλέον γεγονός. Και είμαστε μόνο στην αρχή. Σύντομα θα ανακοινωθούν μνημόνια συνεργασίας με τα κορυφαία μουσεία της πατρίδας μας, αλλά και συνέργειες με θεσμούς και οργανισμούς ιστορίας, πολιτισμού και παιδείας. Προχωρούμε επίσης την καταγραφή άφθονων δεδομένων, προτάσεων και οραμάτων, ώστε όλα αυτά να αποτελέσουν αντικείμενο από κοινού επεξεργασίας με την Επιτροπή Επιτιμή και όλες τις ομάδες εργασίας που σε λίγο θα σας παρουσιάσουν. Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να δηλώσω το εξής. Το 2026, όταν θα συμπληρωθούν 2 αιώνες από την έξοδο, θα κορυφωθούν οι εκδηλώσεις του Δήμου μας για αυτή τη μεγάλη επέτειο. Ο στρατηγικός σχεδιασμός μας προβλέπει ότι οι δράσεις και οι προσπάθειές μας θα κινηθούν προς 2 αντικειμενικούς σκοπούς. Στις εκδηλώσεις τιμής για τα 200 χρόνια της εξόδου, αλλά και στις δράσεις που θα γίνουν με αφορμή το 2026, που όμως θα αποτελέσουν το εφαλτήριο για το μεσολόγιο του αύριο. Για μια πολύ καλύτερη, ομορφότερη, που θα προβάλλει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της και την υπέροχη μοναδικότητά της. Το μεσολόγιο δεν θα ξεχαστεί μετά τις επαιτειακές εκδηλώσεις. Το 2026 θα είναι μια υψηλής αισθητικής, βαθύτατου περιεχομένου και αξιακού μεγαλείου εκδηλώσεις τιμής. Όμως δεν θα είναι μόνο αυτό, αλλά πολλά περισσότερα. Κύριο όμως μέλημά μας είναι ήδη σήμερα να δημιουργήσουμε ένα ολοκληρωμένο πλέγμα αλληλοσυγκληρούμενων εγχειρημάτων. Αυτά τα εγχειρήματα θα λειτουργήσουν σε πανελλήνιο και διεθνές επίπεδο. Θα δημιουργήσουν ένα δίκτυο σχέσεων και συνεργασιών με πρόσωπα και φορείς και θα συνεχίσουν και μετά το 2026 να υπάρχουν, να λειτουργούν και να προσφέρουν στο μεσολόγιο. Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνδημότες, το 1936, την Κυριακή των Βαΐων, ο Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως έκλεισε το λόγο του με τα λόγια που ακολουθούν. Αυτά θα αποτελέσουν την παρακαταθήκη μας το 2026. Το χώμα που πατούμε, το θαύμα θα ξαναγεννεί και θα χαρούμε όλοι. Μα όλοι κάτω από τον γελούμενο ουρανό της Ελλάδος. Και κάποια επέτειο, αφού πρώτα όπως πάντα, αλώσουν ποτέ καθάρι την ψυχή, τιμήσουμε τους μεγάλους νεκρούς μας. Θα σύρουμε εδώ τον χορό, ατενίζοντας ολόηση από τον ιερών αυτόν τύμβο, όπου και το ξερό χόρτο θα ανθίζει και η σκληρά πέτρα θα γαλιά, βλέποντας νιών κόσμων, όμορφων παντού χαράς και καλοσύνης. Σας ευχαριστώ πολύ. Στο έργο της προετοιμασίας για τη μεγάλη επέτειο των 201 από την έξοδο θα ήταν βαρύ, ιδιαιτέρως απαιτητικό και θα χρειαζόταν όλες μας τις δυνάμεις στο έπακρό τους. Ήταν επομένως απαραίτητο να προχωρήσουμε στη συγκρότηση επιτροπών και ομάδων εργασίας, οι οποίες ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους και το γνωστικό αντικείμενο θα αναλάμβαναν σημαντικούς τομείς του σχεδιασμού.
Όπως μπορείτε να δείτε στη διαφάνεια που προβάλλετε τώρα στην οθόνη μας, δημιουργήθηκε ένα οργανόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει όλες αυτές τις επιτροπές και προβλέπει τους τομείς ευθύνης και τις επιμέρους αρμοδιότητές τους. Όπως μπορούμε να δούμε στο οργανόγραμμα, το οποίο θα παρουσιαστεί αναλυτικά αμέσως μετά, έχει ως επικεφαλής τον Δήμαρχο της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, κ. Σπυρίδωνο Διαμαντόπουλο, και ακολουθούν κατωτέρω η Επιτροπή Επιτιμή, που απαρτίζεται από 24 μέλη, προσωπικότητες μεγάλου βεληνεκούς και πανελλήνιας, αλλά και διεθνούς αναγνώρισης, αλλά και η Εκτελεστική Επιτροπή, που θα αναλάβει τη δύσκολη εργασία της υλοποίησης των δράσεων. Επίσης μπορείτε να δείτε την Εκπαιδευτική Επιτροπή, την Ομάδα Επικοινωνίας, αλλά και κάθε ομάδα και συνεργάτη που θα συμμετάσχει σε αυτό το δύσκολο έργο. Μιλάμε στο λογότυπο, το λογότυπο των εορτασμών, το οποίο θα μας συνοδεύει σε κάθε δράση μας στα επόμενα δύο χρόνια και όχι μόνο. Παρόλο που έχουμε κάνει ήδη για την παρουσία του μέσα από μηνύματα για τη σημερινή εκδήλωση, αλλά και στον χώρο που βρισκόμαστε εδώ, ήρθε η στιγμή να σας πω δύο λόγια για το πώς δημιουργήθηκε. Ο λογότυπος Μεσολόγγι 200 χρόνια, έξοδος 1826-2026, σχεδιάστηκε για να ενσωματώσει την πληροφορία της επετείου λεκτικά αλλά και οπτικά. Πέρα λοιπόν της πληροφορίας για τα 200 χρόνια της εξόδου του Μεσολογγίου, αναγάγει το αριθμητικό 200 σε σύμβολο. Ο αριθμός έχει σχεδιαστεί ώστε να ξεχωρίζει στην πρώτη ματιά λόγω μεγέθους, έντασης αλλά και θέσης, ενώ ο ιδιαίτερος τρόπος γραφιστικής απόδοσης των τριών αριθμών οπτικοποιεί μηνύματα που σχετίζονται με το γεγονός της εξόδου. Η κύκλη της ιστορίας, η συμπαγής άμυνα του Μεσολογγίου, η ανοιχτότητα της πόλης, τόσο ρεαλιστικά μέσω της θάλασσας, αλλά και μεταφορικά, επικοινωνώντας το μήνυμά της παγκοσμίως. Παρακαλώ πολύ να δούμε το βίντεο.